Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, χαμός στο ίσιωμα. Αβένα FM 97.7 ακούτε, το ραδιόφωνο της Κεντρικής Μακεδονίας. Σταύρος Μπογδαμπίδης on camera πλέον. Μπορείτε να μας δείτε μέσα από τη webcamera του σταθμού στο avena.gr, στο site. Είναι έτοιμος και για να μας αναλύσει και να μας προτείνει τα παιχνίδια που θα έχουμε σήμερα το βραδάκι για το NBA. Σταύρο, να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι. Έχουμε και τον Γιώργο τον Μπογδαμπίδη, τον έτερο, από την ομάδα του NBA Sports Bet.com. Γιώργο, καλησπέρα. Έπεσε ο Γιώργος. Α, έτσι. Τώρα μαθαίνω που σου λέει. Έλα. Έλα. Έλα Γιωργάρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, καλησπέρα. Πώς είσαι? Καλά, δόξα του Θεού να πήγαμε, είδαμε τα μάτς μας και ετοιμαζόμαστε να γυρίσουμε σιγά σιγά. Τετάρτη θα είμαι κι εγώ εκεί. Ήσουνα στην όμορφη Αθήνα, έτσι? Όχι Αθήνα, Πάτρα. Α, και Πάτρα, Τρίπολη. Πάτρα και Τρίπολη. Αν δεν πήγες καθόλου Αθήνα, ε? Όχι, όχι Αθήνα. Σνουμπάρι, Αθήνα. Αστέρα Τρίπολης, σε ποιο παιχνίδι πήγες? Γιατί είδα μια φωτογραφία που δεν μ' άρεσε. UEFA, UEFA, UEFA. Αστέρα Τρίπολης, ΑΠΟΕΛ. Γιατί δεν σ' άρεσε, ΑΠΟΕΛ είμαστε, ρε. Από πότε? Μόνο ΑΠΟΕΛ, μόνο ΑΠΟΕΛ. Ναι. Α, από τότε που έκανε την πορεία. Γιώργο, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο αν μπορείς. Γιατί ακούγομαι και από μέσα. Μικροφωνίζει. Όχι, ακούγεται. Δεν μικροφωνίζει. Έχω αλλάξει δωμάτιο, ρε. Εγώ είμαι μέσα. Λοιπόν, Γιώργο, θέλω να... Πέρασες καλά, εντάξει? Μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα σημερινά αποτελέσματα και θα αναλύουμε να δούμε λίγο τα προγνωστικά και τα αναλύουμε στη συνέχεια περισσότερο. Λοιπόν, να σας πω λίγο για τα χθεσινά. Ναι. Ξεκίνησε όπως νομίζεις. Ωραία, λοιπόν, χθες είχαμε τις 5 αναμετρήσεις, οι δύο είχαν ξεκινήσει νωρίτερα. Τόλας, οι Cavaliers πέρασαν εύκολα από τους Pacers, οι Knicks κέρδισαν στο τέλος τους Lakers, ένα ωραίο παιχνίδι. Να πούμε ότι είναι η τελευταία μέρα του... Είναι η τελευταία φορά που πάει ο Kobe Bryant στο Madison Garden Arena. Θα είναι η τελευταία του φορά. Επειδή είπες για τον αγώνα. Ναι, ναι. Ήταν και από τις πρώτες μας συμπλευγές οι New York Knicks χθες. Και στο Νάσο, στο Συν 4,5 και στο Άντερ. Γενικά τα δύο πρώτα παιχνίδια, επειδή γίνανε μεσημέρι στην Αμερική, ήταν πιο χαλαροί, ας το πούμε, οι παίχτες. Και γι' αυτό κινηθήκαμε προς τα Άντερ και μας επιβεβαίωσαν κιόλας, βγήκαν και τα δύο παιχνίδια. Α, δεν φάγανε μάλλον για μεσημέρι. Δεν ξέρω. Από τον ύπνο, ήταν από τον ύπνο το παιδί. Μεσημεριανό. Πολύ ωραία. Στο τέταρτο παιχνίδι είχαμε τους Thunder με τους Suns. Οι Thunder είχαν ένα-δύο κακά παιχνίδια τις τελευταίες αγωνιστικές. Ξεσπάσανε στους Phoenix Suns με μεγάλη διαφορά κιόλας. Και καλά κάνανε. Και στο τελευταίο παιχνίδι είχαμε τους Blazers με τους Pistons, όπου μέχρι και την τελευταία περίοδο οι Blazers κερδίζανε με γύρω στους 15 πόντους. Και στο τελευταίο δεκάλεπτο, ας το πούμε, οι Pistons με Jackson και Drummond, ένας ο πύργος της ομάδας και όλος ο playmaker, γύρισαν το παιχνίδι και κερδίσανε και με 17 πόντους κιόλας. Πολύ ωραία. Αυτά ήταν τα χθεσινά παιχνίδια που είχαμε 5 στις 5 επιλογές. Και πάλι σκάλα, πήγαμε κι εμείς, ναι. Τα Μιούλη. Μπράβο, μπράβο. Και τώρα στα σημερινά μας... Ναι, λίγο πιο κοντά, Γιώργο, είσαι λες και είσαι στην Ξάνθη, στα πηγάδια. Σήμερα έχουμε 7 μάτς. Ναι. Κάντε να βάλω, μήπως να βάλω νυχτή. Και καλά, είναι έτσι. Καλά, καλά ακούγεσαι, μια χαρά είσαι. Ωραία, λοιπόν. Σήμερα έχουμε 7 μάτς, λοιπόν. Εμείς θα προτιμήσουμε Γιώργο, κλείσε την ανοιχτή ακρόαση. Όχι, ανοιχτή ακρόαση. Όχι, καλύτερα ήσουν πριν. Καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Απλά πιο κοντά λίγο. Ωραία, λοιπόν. Α, μπράβο, ναι, τώρα καλύτερα. Πιο κοντά, ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα θα προτιμήσουμε το συν 15,5 των Hawks
με τους Timberwolves. Mm-hmm. Οι Hawks έχουν ένα μεγάλο σερί 6 συνεχόμενων νικών. Οι Timberwolves σιγά σιγά ανεβαίνουν. Η διαφορά είναι μεγάλη, πιστεύω, το συν 8,5. Εμείς θα πάμε το συν 15,5 για πιο μικρή απόδοση, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά λίγο πιο σίγουρο. Οπότε πρέπει να σε επιλογή είναι το συν 15,5 των Timberwolves. Μάλιστα. Στο δεύτερο παιχνίδι θα πάμε, παίζουν οι Denver Nuggets με τους Blazers και πιστεύουμε και αυτό το παιχνίδι θα είναι κοντά οι δύο ομάδες. Είναι ευκαιρία να το πάρουν οι Blazers γιατί έχουν καλή ομάδα, αλλά θέλει να έχουν και λίγο διάρκεια. Τώρα θα δούμε, πιστεύουμε και σε αυτό το match θα πάμε με το συν 8,5 των Blazers. Δεν θα είναι μεγάλες οι διαφορές και από τις δύο ομάδες, ελπίζουμε να πέσουμε μέσα. Πολύ ωραία. Και στην τρίτη μας επιλογή θα έχουμε το... θα πάμε στο Sacramento που παίζουν Kings με τους Spurs. Εκεί πέρα οι Spurs χάσανε στην τελευταία τους αναμέτρηση σε ένα εύκολο θεωρητικά παιχνίδι για τους Spurs. Είναι ευκαιρία να πάρουν τη νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Οριακά είναι και εδώ η διαφορά στο μείον 7,5. Mm-hmm. Εμείς βέβαια θα πάμε με το μείον 1,5 για τους Spurs που πιστεύουμε ότι θα κερδίσουν έστω εκεί με 1-2 πόντους. Μπορεί και παραπάνω ίσως. Πολύ ωραία. Αυτά σαν επιλογές των handicap. Τώρα στα under-over, στα συνολικά σκορ των ομάδων. Βλέπουμε over σήμερα. Χθες βλέπουμε under, σήμερα θα στηρίξουμε τα over. Και θα πάμε στο over, με over στο Denver, στους Nuggets με τους Blazers και οι δύο ομάδες είναι επιθετικές, γρήγορο μπάσκετ και τρέχουν. Οπότε θα πάμε με το over 200 στο 200 μέσο στους Blazers. Και στο δεύτερο παιχνίδι θα πάμε στους Kings, στο Sacramento πάλι, όπου και εκεί και οι δύο ομάδες είναι επιθετικές. Οι Kings τρέχουν αρκετά στα παιχνίδια τους, στα plays τους. Οι Spurs είναι από τις πιο εύστοχες ομάδες στο NBA και με τους πιο έμπειρους παίχτες κιόλας. Uh-huh. Οπότε θα πάμε με το over και σε αυτό το match στο 197,5. Πολύ ωραία. Αυτές οι 5 επιλογές μας. Συνοψίζοντας, Σταύρο, να μας τα πει ο Γιώργος. Συνοψίζοντας τώρα, συν 15,5 Timberwolves. Uh-huh. Συν 8,5 Blazers, μείον 1,5 Spurs, over 197,5 Spurs και over 200,5 Blazers. Πολύ ωραία.